είναι ατελείωτες, είναι τεράστιες. Ξεπερνούν το 60 και το 70%. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα θα σας πω. Ποια η σχέση της ΣΑΤΑ που ελάμβανε ο πρώην Δήμος Σκίδρας και ο πρώην Δήμος Μενιίδος και ήταν 1.800.000 ετησίων με τη ΣΑΤΑ που λαμβάνουμε εμείς σήμερα και είναι 200.000 ετησίως. Υπάρχει σύγκριση? Καμία, καταλαβαίνετε. Κι όμως, παρόλα αυτά, νομίζω ότι αναπτύξαμε όλες τις δυνατότητες που είχαμε και τις συνεργασίες μας και μπορούσαμε και κάναμε πράγματα. Και έτσι, βλέποντας τις συνθήκες αυτές και αυτά τα δεδομένα, επαναλαμβάνω ότι θα περίμενα μία ουσιαστική διοικητική μεταρρύθμιση, μία πραγματική μεταρρύθμιση του Καλλικράτη και του Κακοδίστρια, και όχι έτσι αυτή θα την έλεγα την επιφανειακή, που κύριο ζητούμενο έχει το εκλογικό σύστημα. Μα δεν είναι το ζητούμενο και το μεγάλο πρόβλημα της τοπικής αυτοδιοίκησης σήμερα το εκλογικό σύστημα. Να το δούμε και το εκλογικό σύστημα. Εγώ δεν έχω κανένα θέμα και κανένα πρόβλημα. Εντάξει, εφόσον λύσουμε τα άλλα θέματα και εφόσον θα μου επιτρέψετε να πω το εκλογικό σύστημα της απλής αναλογικής εφαρμοστεί παντού, στο κεντρικό επίπεδο, εντάξει. Τις εκλογές, τις εθνικές. Και το ξεπερνάμε και αυτό. Λέμε να εφαρμοστεί στην τοπική αυτοδιοίκηση. Να διασφαλιστεί όμως πραγματικά η συμμετοχική διαδικασία, να διασφαλιστεί με το εκλογικό σύστημα και με την διοικητική μεταρρύθμιση η δυνατότητα συμμετοχής της πλειοψηφίας και της διακυβέρνησης από την πλειοψηφία και όχι από τη μειοψηφία. Λυπάμαι πολύ, αλλά νομίζω ότι αυτό το νομοσχέδιο δεν διασφαλίζει κάτι τέτοιο. Και πρώτα-πρώτα δεν το διασφαλίζει, γιατί νομίζω στο άρθρο 13, παράγραφος 4, κάνει πρόταση και ορίζει τον αριθμό των υποψηφίων, τον οποίο περιορίζει πάρα πολύ. Δηλαδή, για τα δικά μας δεδομένα, που είμαστε ένα 27-μελές Δημοτικό Συμβούλιο, οι υποψήφοι που θα συμμετέχουν θα είναι το ανώτερο 30. Αυτό είναι συμμετοχική διαδικασία. Είναι σύστημα που διασφαλίζει τις πλειοψηφίες. Είναι σύστημα που ακουμπάει τον κόσμο. Για ποιο λόγο αυτός ο αποκλεισμός? Ποιος εξυπηρετεί η μικρή συμμετοχή υποψηφίων? Ποιος εξυπηρετεί? Το ξέρουμε. Εντάξει. Ποια είναι η δημοκρατία? Ακριβώς. Ίσα-ίσα το να υπάρχουν. Εμάς μας ενδιαφέρει, να κυβερνήσει τον τόπο, να διοικήσει τον τόπο, αυτοί που θα έχουν την πλειοψηφία των πολιτών. Αυτοί που θα έχουν την πραγματική εντολή, καθαρή εντολή.